Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγέ, κύριε Φλόρο, κύριοι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων, κύριε Δήμαρχε, κυρίες, κύριοι, αγαπητά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, κυρίως και πέρα και πάνω απ' όλα αγαπητά μας παιδιά, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου, με τον Αρχηγό, να σας καλωσορίσω εδώ στο χώρο του Υπουργείου της Εθνικής μας Άμυνας. Και να σας πω ότι είναι μια μεγάλη χαρά και μια μεγάλη τιμή για μένα να είμαι σήμερα εδώ ανάμεσά σας και να μοιραστούμε την χαρά της φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου. Η σημερινή μας εκδήλωση σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περίοδου. Η ανταπόκριση σας σήμερα, ιδιαίτερα η συμμετοχή των μικρών παιδιών, αποτελεί πηγή συγκίνησης τόσο για μένα, αλλά νομίζω εκφράζω και όλα τα στελέχη που βρίσκονται σήμερα εδώ. Και διαπιστώνω με ιδιαίτερη χαρά την εξαιρετική λειτουργία του θεσμού που προσλαμβάνω ως μια μεγάλη στρατιωτική οικογένεια. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, καθώς βρισκόμαστε σήμερα εδώ, να σκεφτούμε όλοι μαζί το πραγματικό νόημα της εορταστικής περίοδου που ξεκινάει, σαν κατευθυντήριας δύναμης για τις πράξεις μας και για τις σκέψεις μας. Κυρίες και κύριοι, το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, τα φώτα του, δεν είναι μια διαφήμιση ενός καταναλωτικού προτύπου, όπως προσλαμβάνεται σε πολλές κοινωνίες σήμερα. Είναι ένας πολύ βαθύς συμβολισμός. Είναι η άρνηση του σκότους και της νύχτας. Είναι η έλευση και η επικράτηση της νέας ζωής. Το δέντρο είναι το δέντρο της ζωής, του φωτός, της αγάπης, του καθενός για το διπλανό του. Η νέα ζωή εμφανίστηκε με απόλυτη ταπεινοφροσύνη σε αυτόν τον κόσμο. Εμφανίστηκε σε φάτνη, αλλά φωτίστηκε από άστρο, από το άστρο της Βηθλεέμ. Η γέννηση του Χριστού, της νέας ζωής, αντιπροσωπεύει την ελπίδα, την αγάπη, την ειρήνη. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αυτός είναι ο πυρήνας των εορτών. Σε μια εποχή που αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, προβλήματα, ακόμα και η συμβολική πράξη της φωταγώγησης του δέντρου μπορεί να γίνει ένα σύμβολο αισιοδοξίας για το αύριο και ιδιαίτερα για την μεγάλη οικογένεια των ενόπλων μας δυνάμεων. Θα ήθελα με αυτές τις σκέψεις να ευχηθώ από καρδιάς, ολόψυχα, σε όλο το προσωπικό του Υπουργείου και των ενόπλων δυνάμεων, στους οικείους, στους συγγενείς, σε όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως στα παιδιά, την ελπίδα μας για ένα καλύτερο αύριο, οι γιορτές να είναι γεμάτες από αγάπη και ευτυχία. Θα ήθελα να ευχηθώ για την ειρήνη στη χώρα μας και στον κόσμο. Χρόνια πολλά, να είναι καλά τα Χριστούγεννα που έρχονται και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Σας ευχαριστώ πολύ.